Γεια σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο! Γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλώς όσες για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περνάτε όμορφα, μιας και άνοιξε ο καιρός και επιτέλους μπήκε ο Απρίλης, καλό μήνα να έχουμε. Ελπίζω να περνάτε τέλεια, να βγείτε. Κάτι να κάνετε τις αγορές σας, να κάνετε τα ψώνια σας, τις βόλτες σας, να πιείτε τα καφεδάκια σας, να πιείτε τα ποτάκια σας, γενικά. Να απολαμβάνετε κάθε στιγμή τώρα που μεγάλωσε και η μέρα και σκοτεινιάζει γύρω στις 8 παρά και είναι τέλειο, λατρεύω αυτή την εποχή. Πάει πάρα πολύ άνοιξη, είμαι παιδί της άνοιξης. Είμαι παιδί που γεννήθηκε το Μάιο, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ ο ήλιος, η καλή μέρα και όλα αυτά σχετικά. Σήμερα δεν έχει πάρα πολύ καλό καιρό, έχει συνεχιασμένη μέρα. Παρ' όλα αυτά ελπίζω και ελπιστώ ότι από την εβδομάδα θα ανοίξει ο καιρός, γιατί έχετε και το Πάσχα. Και ήρθε η στιγμή που πρέπει να σας δείξω τα ψώνια που έκανα αυτή την περίοδο, γιατί ήρθε το Πάσχα, έρχονται τώρα βαφτισάκια, γάμοι, γενικά διάφορα όμορφα event που θα πρέπει να είμαστε όμορφες, περιποιημένες και ουρίες. Οπότε θα σας δείξω πάρα πολύ ωραία παιδιλάκια από μια κολεξιόν της Ίσιο, πια άλλη εταιρεία φυσικά, εδώ και 2 χρόνια σχεδόν συνεργάζομαι με την εταιρεία. Ξέρετε πόσο πολύ την αγαπώ. Έχει πάρα πολύ ωραία σχέδια σε παπούτσια, sneakers, πέντελα, γόβες, τέλεια όλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε ένα-ένα τα σχεδιάκια που είναι αυτή τη φορά. Θα ξεκινήσω με το πιο top αγαπημένο μου πέδιλο για φέτος το καλοκαίρι. Είναι τάση αυτό το χρώμα. Θα γίνει χαμός με αυτό το χρώμα. Γενικά με το lime φέτος, το λιλά και το ροζ θα γίνει ένας χαμός. Νομίζω και με το πορτοκαλό κοραλί θα γίνει ένας πανικός. Θα πάρετε οπωσδήποτε κάτι σε lime. Τώρα θα είναι κάποιο top, θα είναι κάποιο σακάκι, θα είναι κάποιο κουστούμι, θα είναι κάποιο πέδιλο. Καλή ώρα. Υπερσυγκλό, το λατρεύω. Πάρα πολύ άνετο. Και αν δεν του φαίνεται, είναι πάρα πολύ άνετο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει εδώ πέρα μπροστά. Τετραγωνισμένα εδώ πέρα μπροστά και δεν είναι τριγώνο ή στρόγγυλο, το λατρεύω. Είναι full τάση, είναι full μόδα. Αγαπώ αυτό εδώ το κόψιμο που δεν είναι το κλασικό αλλά είναι τετραγωνισμένο. Τετραγωνισμένο επίσης είναι και το τακουνάκι του, αρκετά χοντρό και σταθερό, μου άρεσε πάρα πολύ. Και δεν είναι εδώ πέρα μπροστά στον αστράγωλο. Φυσικά και θα έχω και φωτογραφίες να σας δείχνω ακριβώς και το πώς το έχω φορέσει εγώ και πώς το έχω συνδυάσει. Θα τελειώσετε. Είμαι σίγουρη ότι αν το πάτε θα τελειώσετε. Εγώ το έχω λατρέψει. Και επειδή είμαι απόλυτα σίγουρη ότι με το που το είδες το είπες το θέλω, αλλά δεν θέλω αυτό το χρώμα, δεν είμαι καθόλου των χρωμάτων, είμαι του μπες και του μαύρου. Κοίταξε να δεις, υπάρχει και σε μπες και σε μαύρο. Και θα στο δείξω εγώ σε μπες. Εντάξει, τέλειο, νιούτ. Δεν είναι αυτό απλό το μπες, είναι αυτό το ωραίο, το λίγο πιο μαυρισμένο που λέμε, σαν να έχει κάνει σολάρι από το παπούτσι από μόνο του. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τα ξαναλέω, αλλά το χρώμα είναι που βλέπετε. Εντάξει, λατρεμένο, νιούτ, μπες, τέλειο χρώμα για τις φίλες μου που θα γίνουν νέες. Για τις φίλες μου θα γίνουν κουμπάρι, για τις φίλες μου που θα παντρευτούν, γιατί είναι παπούτσι το οποίο το βάζεις άντρα με υλικό και το ξαναβάζεις για 5.000 φορές ακόμα στη ζωή σου. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σεξι και πάρα πολύ σταθερό και αν το παπούτσι το ξαναλέω, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λέμε πολλές φορές. Γιατί εγώ γενικά δεν είμαι του πολύ ψηλού. Αυτό το περπάτησα πάρα πολύ ωραία και άνετα και το φόρεσα και με ένα πάρα πολύ ωραίο σεξ φόρεμα εγώ. Βέβαια και πάρα πολύ απότε για να το βάλετε και αν γίνετε νονά ή αν πάτε σε κάποια δάπτυση ή κάποιο κάμπο καλεσμένη. Ένα απλό παλιό φόρεμα. Το είχαμε πάρει μαζί με την αδερφή μου ανά κάποια στιγμή που κάναμε τα ψώνια μας στο κέντρο. Νομίζω από ένα μαγαζί της Ημισχύ το Καλλιόπε, αν το λέω σωστά. Εγώ το πήρα σε φλωράλ και αυτό το πήρα σε το λιλά χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο και ωραίο το παίρνετε πράγμα τις αδερφές σας και πάνω κάτω φάτε το ίδιο νούμερο γιατί μπορείτε να ανταλλάξετε και ρούχα. Η Ιωάννα έχει βάλει άπειρα δικά μου φορέματα. Εγώ γενικά δεν πολύ παίρνω ρούχα από τις αδερφές μου, ειδικά από την Λένα με την καμία δεν μου χωράει τίποτα. Αλλά και ούτε την Ιωάννα παίρνω πολύ συχνά ρούχα, σχεδόν ποτέ. Ενώ αυτή πάντα κάτι έπαιρνε και όταν έμενα εκεί και όταν έμενα τώρα εδώ πέρα, γιατί πάντα όταν είναι αρχή θέλει κάτι καινούριο. Οπότε επειδή ξέρω ότι έχω πολλά φορέματα, πάντα μπαίνει στο προφίλ μου στο Instagram, ψάχνει κάτι που μπορεί να έχω φορέσει και μου λέει ότι όλο αυτό το έχεις. Και κάπως έτσι παίρνει τα ρούχα μου. Όταν με δείτε κάπου, μια κοπέλα σαν και εμένα με τα ρούχα μου, σε κάποιο μαγαζί στην πόλη, δεν είναι εγώ. Είναι η αδερφή μου. Εγώ εκείνη τώρα κοιμάμαι. Έτσι για να εξηγούμαστε και να μην παρεξηγούμαστε. Γενικότερα. Θέλω λοιπόν να μην σας τα δείξω τώρα μόνο παπούτσι και μετά μόνο τσάντες, να τα πάμε λίγο έτσι μπλεγμένα. Οπότε θα σας δείξω τη τσάντα που έβαλα εγώ με το πράσινο παιδιλάκι που σας έδειξα πριν από λίγο, που πραγματικά τέλειο. Είναι αυτή εδώ η ζευρέ τσάντα που την έχω υπερλατρέψει. Την έχω ξαναδείξει φυσικά σε κάποιο vlog, δεν θυμάμαι τώρα πότε, αλλά έχει καιρό που την έχω ξαναδείξει όταν τίποτα το είχα φτιάξει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τσάντα ώμου, αλλά και τσάντα χεριού. Τη βάζετε εδώ πέρα και πάτε για βολτίτσα, για καφεδάκια. Μπορώ να τη βάλω και εγώ σήμερα που θα βγούμε για φαγητό και για καφέ με τους φίλους μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει την αλυσιδίτσα της αυτή εδώ, την Inox αλυσιδίτσα. Μ' αρέσει και η αλυσιδίτσα που έχει. Έχει λέει φερμουάρ, ανοίγει, κλείνει και χωράει μέσα τα πάντα. Και την αγαπώ.
Πάω τώρα σε ένα μνιούλι που πιστεύω ότι εσείς οι γυναίκες που δεν πολύ φοράτε ψηλά παπούτσια, που γενικά δεν μπορείτε και να είστε πάνω στο ψηλά πολλές ώρες, αλλά ταυτόχρονα θέλετε να είστε και λίγο έτσι πιο λαμπερές και να φοράτε έστω ένα μικρό ταπουνάκι, θα σας δείξω αυτό εδώ το μαύρο το μνιούλ που βγαίνει και σε άλλα χρωματάκια. Εντάξει, κλασικό, sexy, μαύρο μνιούλ, τόσο ως το κουνάκι, δηλαδή το κουνάκι το βλέπετε είναι πολύ πολύ μικρό, πάρα πολύ άνετο το παπούτσι αυτό. Βγαίνει και σε άλλα χρώματα που σας ξαναείπα και εγώ το συνδύασα με τη τσάντα αυτή που σας έδειξα πριν από λίγο, με μια φούστα από την παλιά μου συλλογή από το Key Fashion και ένα top, πάρα πολύ ωραία επιλογή για να πείτε και καφέ, για να πείτε και φαγητό με τους φίλους και τις φίλες σας, τώρα που ο καιρός ανοίγει και φυσικά προς το καλοκαιράκι πάλι με τη γυναίκα μου στην ανάλαφρα, με ένα σορτσάκι, με ένα πουκαμισάκι, με ένα top, με ένα φορεματάκι, με ό,τι εσείς θέλετε, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ άνετο και πολύ εύκολο αυτό το παπούτσι για να το φορέσετε. Είναι μαύρο, οπότε είναι και κλασικό σαν χρώμα και ταιριάζει με τα πάντα όλα. Αλλά γενικά θέλω να πω ότι η Ίσιου πάντα έχει προσφορές, υπέροχες τιμές. Να δείτε στο site γιατί πάντα έχει εκπτώσεις, πάντα έχει προσφορές, πάντα έχει ένα κωδικό κωδικό, πάντα έχει ένα συνένα, πάντα κάτι έχει. Οπότε να μπείτε στη σελίδα που έχω κάτω από το βιογραφικό μου για να κάνετε τις αγορές σας. Και φυσικά, αν μπείτε από το Instagram, να μην ξεχάσετε να πείτε ότι είστε από μένα. Τα χαιρετίσματά μου. Επόμενη τσάντα είναι αυτό εδώ το νεσεσέο φακελάκι που εγώ το αγαπώ γιατί έχει δίπλη χρήση. Βάζεις τα καλλυτικά σου, βάζεις τα αρώματά σου, τις κρέμες σου και να πας στο ξεδάκι σου και μετά όταν φτάσεις στο προορισμό σου θα βγάζεις από εδώ μέσα και το έχεις σαν φακελάκι να πας για ένα ποτό, για ένα καφέ, σαν πορτοφόλι. Ένα έτσι, μικρό πορτοφολάκι, νεσεράκι μέσα στη τσάντα σου που θες να πετάξεις μέσα καλλυτικά, σερβιέτες, μωρομάντιλα, τι άλλο θες εσύ. Πολύ χρήσιμο. Ειδικά για ταξίδια, εγώ αυτά τα πράγματα τα λατρεύω και το χρησιμοποιώ κάθε φορά από ταξίδια όλα μου τα νεσέρ, σε όλα τα μεγέθη γιατί βολεύουν full. Για σένα που ταξιδεύει συνέχεια και είσαι τη οργάνωση και θες τα πράγματα μέσα στη βαλίτσα να είναι πάντα οργανωμένα και τέλεια, τα νεσέρ αυτά θα σε σώσουν. Μπορεί να βάλει εδώ μέσα οτιδήποτε είναι σε μικρό, δηλαδή κοκαλάκια, λαστιχά και τσιμπιτάκια, σε ένα πιο μεγάλο να βάλει αρώματα, φρόλουτρα και όλα αυτά τα σχετικά. Να μην τα έχει όλε τι σακούλε ή να τα πετά έτσι χύμα με στη τσάντα και μπορεί να ανοίξουν, μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα. Τα συνιστώ πάντα. Ειδικά στα κορίτσια που ταξιδεύουν συνέχεια. Το ξαναλέω γιατί πολλέ γυναίκε ταξιδεύετε. Βλέπετε εμένα που δεν ταξιδεύω ποτέ, αλλά εσεί ταξιδεύετε συχνά, οπότε εσεί που ταξιδεύετε συχνά τα χρειάζεστε αυτά. Γιατί όχι να είστε και πάρα πολύ στυλάτες και προϊόντα που μπορείτε να τα βάλετε και κάπου για να βγείτε για ποτό. Δεν είναι απλά ένα σερ, είναι ένα σερ κόσμο το οποίο το βάζεις άντε και να φας κάπου για ένα ποτό, για ένα φαγητό, για ένα καφέ. Είναι cute και όσοι τα παίρνουν πάντα έχουν να μου λένε τα καλύτερα. Τάμπο! Ακόμα ένα σερ που αγαπώ είναι αυτό το πορτοκαλί, το οποίο τώρα τσακώθηκε με σακούλα. Υπερσυγκλό χρώμα. Σας είπα ότι φέτος θα είναι στη μόδα τα φούξιλα, τα lime και τα πορτοκαλί. Λατρεμένο αυτό το χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Αρκετά άνετο, έχει και το φαρδί πάτο αυτό το συγκεκριμένο, οπότε χωράει πάρα πολλά καλλυτικά εδώ μέσα και είναι τέλειο και για βόλτες αλλά και για νεσέρ για να βάζετε μέσα τα καλλυτικά σας και γενικά τα προϊόντα που χρειάζεστε. Και αφού μου έκλεισε η μπαταρία η μηχανή, πάμε ξανά να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Λοιπόν, έλεγα για αυτό το υπέροχο πέδιλο το οποίο μπορεί να το βάλει άνετα και αν είσαι νύφη και αν είσαι μανούλα και βαφτίσει το παιδάκι σου, ή αν θα γίνει νονά, θα γίνει κουμπάρα. Είναι ένα κλασικό μπες πέδιλο το οποίο έχει αυτή τη τσαχπινιά εδώ μπροστά που κάνει το χιεστή και είναι πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Έχει και εδώ πέρα αυτό το πιεσματάκι, οπότε είναι άνετο και σταθερό. Και είναι παπούτσι το οποίο έχει αυτό το χρώμα το nude, το beige, το ανοιχτό χρώμα όμως που ταιριάζει και με αρκετά φορεματάκια και με πιο πολύ χρώμα φορεματάκια και με πιο beige φορέματα και με λευκά φορέματα και γενικά είναι ένα παπούτσι που θα το φορέσεις σίγουρα αν το έχεις και άλλες φορές στη ζωή σου. Οπότε είναι ένα παπούτσι το οποίο σίγουρα πρέπει να έχεις κατά ρόπο σου και αν δεν έχεις ένα beige πέντυλο σίγουρα πρέπει να πάρεις ένα, όπως και δίποτε κορίτσι. Πάμε μετά λοιπόν να δούμε ένα ακόμα σχέδιο νέο που έχω αγαπημένο φέτος από τη νέα κολεξιόν από τα Key Fashion. Είναι αυτό το ύφασμα το οποίο το έχω λατρέψει πάρα πολύ. Είναι με τα λιζέ εκρού. Πάρα πολύ ωραίο το σχέδιό του που κάνει αυτό το καρό. Το έχω λατρέψει αυτό το σχέδιο με αυτό το καρό που κάνει. Το έχω βγάλει σε πάρα πολλά μεγέθη και πάρα πολλά σχέδια. Αυτό είναι το πιο κλασικό μέγεθος και το πιο μικρό που έχω σε ένα σισεράκι. Το οποίο είναι και αν το για φακελάκι να πα για να ποτό αργότερα με τις φίλες και τους φίλους σου. Και το έχω και σε άλλα σχεδιάκια όπως. Αυτό εδώ το πουγκάκι, το οποίο έχει εδώ το ύφασμά του για να μπορεί να κλείνει, έτσι. Και έχει και κοκκάλινη ωραία λυσιδίτσα, έτσι σε κοραλή απόχρωση που μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ cute. Είναι τσάντα του χεριού, δηλαδή τη βάζεις εδώ πέρα και πας για ένα ποτό. Και για τέλος έχω αφήσει την πιο τέλεια τσάντα που την έχω ξαναδείξει βέβαια σε κάποιο haul με τσάντες. Είναι αυτή εδώ που την έλεγα, αν θυμάστε, Μεντούσα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τέλεια, την αγαπώ.
Είναι τέλειο το χρώμα της, έχει κοκαλίνα, ξύλινα χεράκια λευκά, αυτό το υπέροχο χρώμα που γυαλίζει, το λιλά που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, λευκό από κάτω το κρόσι που είναι τόσο τέλειο, μου αρέσει φουλ, κάνει πάρα πολύ ωραία κίνηση, το περπατάς και το κρατάς στο χέρι, είναι τσαραχεριού κλασικά, οπότε τη βάζετε έτσι. Και εννοείται πως είναι πολύ εντυπωσιακή και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν είστε τις πιο στυλάτες και πιο έντονες στο styling σας και από το πρωί για να πάτε βόλτα και για καφέ, αλλά και φυσικά για βραδινές βόλτες ή σε κάποια έτσι πιο επίσημη έξοδο, σε κάποιο γάμο, σε κάποια βάπτιση. Είναι πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακή. Πρέπει κάπου να την βάλω κι εγώ αυτές τις μέρες που θα κυκλοφορήσουν. Πού, για πείτε. Κάπου εδώ να σας πω ότι όλες εσάς που σας αγαπώ και με αγαπάτε έχετε 20% έκπτωση σε όλα τα σχέδια που σας έχω δείξει από τις τσάντες μου, γιατί είναι δικές μου, οπότε μπορώ να κάνω όποτε θέλω και ό,τι θέλω από εκπτώσεις κλπ. Και επίσης θα έχουμε και δώρο σε αυτό το βίντεο, σε διαγωνισμό λοιπόν σε αυτό το βίντεο. Όποια θέλει να κερδίσει ένα σχέδιο της επιλογής της από τσάντες, κάνει απλά like σε αυτό το βίντεο, κάνει εγγραφή στο κανάλι και ένα σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε εσείς, για να μπείτε στην κλήρωση και κερδίσετε μια τσάντα της επιλογής σας. Και για τέλος έχω αφήσει το πιο τέλειο, το πιο sexy πέδιλο που υπάρχει στον κόσμο, αυτό. Μόνο που έχει κορδόνι, μόνο το αυτό το κάνει sexy. Από μικρή πάντα είχα ένα ερώτημα με αυτά τα παπούτσια που έχουν κορδόνια και δέμουν πάνω στη γάμπα. Για κάποιο λόγο ήμουν έτσι στο μυαλό μου αρχαιολινίδα και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Είχα πάντα ένα πέδιλο flat με κορδονάκια. Είναι τόσο τέλειο, τόσο σεξ αυτό το παπούτσι. Κάνει αυτό εδώ πέρα μπροστά, που κάνει και λίγο πλάγια. Και είναι τριπλό εδώ πέρα μπροστά. Τετράγωνο εδώ και όχι αυτό το κλασικό τρίγωνο στρόγγυλο. Οπότε αυτό που μόνο του είναι full εντυπωσιακό και full τέλειο. Αρέσει το θερό τακούνι, αρκετά ψηλό τακούνι, ορθογώνιο. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και φυσικά τα κορδόνια που από μόνο του αυτά εμένα μου κάνουν το παπούτσι full τέλειο και σεξι και full καλοκαιρινό. Και ειδικά σε μαυρισμένα δέρματα, μαύρα φορέματα. Στο τσάκι και ένα τοπάκι από πάνω μαύρο ή λευκό ή κάποιο χρώμα, γιατί το μαύρο ταιριάζει με τα πάντα όπως γνωρίζουμε. Και νομίζω ότι θα κάνετε τέλεια συνολάκια, θα απογειώσετε το look με αυτό εδώ το πέδιλο. Και να μπείτε κορίτσια στην ίσου να κάνετε τις αγορές σας και να δείτε τις προσφορές που έχει συνέχεια για προσφορές αυτή η εταιρεία. Σας το έχω πει και άλλες φορές. Οπότε να μπείτε να κάνετε τις αγορές σας. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αυτά για τα ακούσει που θέλω να σας δείξω και η τσάντα που θέλω να σας δείξω. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και διαγωνισμό σε αυτό το βίντεο. Οπότε να κάνετε like, σχόλιο και εγγραφή στο κανάλι αυτό. Είστε και στα social media, στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook, τα λέμε και από εκεί. Σας φιλώ, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Καλέμε πάρα μα πάρα πάρα πολύ σύντομα. Να περνάς super duper τέλεια όπου και εμείς, ό,τι και αν κάνεις. Πολλά πολλά φιλιά. Mm-hmm.